Κύριε Λαμπρούλη, 21 βουλευτές πλέον. Πήγε πολύ καλά το Κομμουνιστικό Κόμμα. Φαίνεται ότι ο λαός πίστεψε αυτά τα οποία έκανε 4 χρόνια, γιατί δεν γίνονται οι εξαγγελίες. Με τις εξαγγελίες δεν παίρνεις ψήφο. Πρέπει να σε δει να παλεύεις και να σε πιστέψει να έρθει από πίσω σου. Αν τα πούμε απλά, τα λέει, τα ακούει ο κόσμος. Ναι, αλλά επειδή ήσασταν και αντιπρόεδρος στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο και θα είσαστε και τώρα, υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να υπάρχει χωροταξική μετατόπιση των Σπαρτιατών όπως ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ? Τώρα δεν είναι. Αυτό μένει να το δούμε και στην τι πράξη. Τι ξέρετε, τη Βουλή απέξω ανακατοτά. Εντάξει, ναι, μπορούμε να δούμε γιατί μετατοπίζοντας ένα κόμμα για παράδειγμα, λέω ένα παράδειγμα, ναι, τώρα ναι, θα ναι, πρέπει ναι. να εντοπιστούν και κάποια άλλα, νομίζω θα υπάρξει μια. Ένα μόντους βιβέντη, τέλος πάντων, μια μέση λύση, τέλος πάντων, θα λυθεί το θέμα, πιστεύω, στη βάση της ένστασης που διατύπωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα το δούμε και στη διάσκεψη του Προέδρου ενδεχομένως και ο Πρόεδρος της Βουλής. Κοιτάξτε, κύριε Μιλουνάκη, εντάξει, δεν υποτιμούμε κανένα θέμα, αλλά νομίζω δεν όχι, είναι. Βέβαια, μα δεν είπα ότι Όχι, δεν είναι αναφέρον σε εσάς. Λέω ότι δεν νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι το κυρίαρχο αυτή τη στιγμή και μπροστά προφανώς. Στη νέα θητεία μια νέα Βουλή που προέρχεται από τι εκλογέ. Του Ιούνιου. Βεβαίως, σε ό,τι αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα, κατέγραψε ένα θετικό ποσοστό και το Μάη, να θυμίσουμε, 26 βουλευτές, ένα 7,23% ποσοστό. Στις εκλογές του Ιούνιου, 21 βουλευτές, 7,7% περίπου. Και λέω, να το πω έτσι, καλπονοθετικού νόμου, χάσαμε αυτούς τους 5 βουλευτές. Ναι, εντάξει, λογικό. Λοιπόν, είναι ναι. απλή αναλογική. Αυτό τι φανερώνει? Φανερώνει τους σταθερούς δεσμούς και φυσικά όλο το προηγούμενο διάστημα των αγώνων, αν θέλετε, του ίδιου του κόμματος, μέσα από τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες που αναπτύχθηκαν, μέσα από τη δράση του κόμματος, από τις γειτονιές, στα εργοστάσια, στους χώρους δουλειάς, την ανάδειξη προβλημάτων, βεβαίως την δουλειά κατά τη γνώμη μας που έχει γίνει την τελευταία, αν θέλετε, και όχι μόνο, αλλά την τελευταία τετραετία με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας μέσα στη Βουλή εννοώ, σε μια σειρά δηλαδή από παρεμβάσεις, μεταφέροντας τα προβλήματα του λαού με ερωτήσεις, επερωτήσεις, αλλά και κάνοντας και προτάσεις νόμου πάνω ακριβώς στα αιτήματα και τα πλαίσια διεκδίκησης των εργαζομένων, διαφόρων κλάδων, προτάσεις νόμου, που ιρίστον παρόδο οι προτάσεις νόμου και τροπολογίες που ακριβώς είχαν αυτό το στόχο να απαλύνουν, να βελτιώσουν κατά τι έστω, να ανακουφίσουν στρώματα, τμήματα του λαού μας, δεν συζητήθηκαν ούτε καν, όχι από την μόνο κυβέρνηση, αλλά και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ. Ακριβώς τέτοιες κατηγορίες, αν θέλετε, μπορούμε να πούμε και, όλοι, και πιο λεπτομέρειες για να μην καταχρώμε χρόνο το τώρα. ΣΥΡΙΖΑ, και κατά δείτε, κύριο λόγο ότι ευθύνεται δείτε, για αυτή την άδεια της Νέας Δημοκρατίας. Ορίστε. Κατηγόρησε ο κύριος Κουτσούμπας, αλλά και όλο το ΚΚΕ, πολλές φορές το ΣΥΡΙΖΑ για την άνοδο της Νέας Δημοκρατίας. Μα, ναι, να σας πω κάτι. Δεν διαμορφώνεται, υπάρχει ένα ποσοστό που διαμορφώνει το κριτήριο ψήφου την τελευταία στιγμή. Αυτό διαμορφώνεται όλο το προηγούμενο διάστημα. Αλλά δείτε τώρα. Τι επέλεξε ο λαός, όπως ακούστηκε και προηγουμένως, ότι επέλεξε τη Νέα Δημοκρατία. Τι ατζέντα έχει η Νέα Δημοκρατία, βαθύτερα τη λέει και εμείς το λέγαμε και στις προηγούμενες εκλογές, αν θέλετε, και τώρα. Και τα μέτρα που έρχονται να πάρουν είναι προσαρμοσμένα ακριβώς στο σύμφωνο σταθερότητας, σταματωμένα πλεονάσματα, στη δημοσιονομική πειθαρχία. Εξάλλου σε αυτά προειδοποιούσε ήδη από το χειμώνα ο κύριος Τουρνάρας και με επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις του και την άνοιξη και μέχρι τώρα τελευταία για τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν από τη νέα κυβέρνηση, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Βαθύτερα αντιλαϊκά μέτρα, γι' αυτό και εμείς λέγαμε και πριν τις εκλογές, απευθυνόμενοι στο λαό, ότι ακριβώς η επόμενη κυβέρνηση που θα είναι της Νέας Δημοκρατίας, όπως διαφαίνεται, θα είναι ακόμα πιο αντιλαϊκή. Λέει ο κ. από Γεωργιάδης, την ακόμα χειρότερη που λέγαμε, θα σας φέρει και αντιλαϊκή από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ωραία. Τώρα λέει λοιπόν, ο έχουμε μπροστά τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, που είναι αντιλαϊκά μέτρα επίσης. Ναι. Τα εκατοντάδες τόσα αντιλαϊκά μέτρα που πρέπει να πάρθουν προκειμένου να εκταμιεύονται οι δόσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτά τα περίπου 32 δις. Και επειδή άκουσα προηγουμένως. Ναι, ο ελληνικός λαός συνεχίζει να ματώνει και να πληρώνει, γιατί δείτε, το 2023, θυμάστε, ήσασταν στη Βουλή. Προϋπολογισμός 2000, η συζήτηση μάλλον που έγινε το 2022, τέλη του 2022, για τον προϋπολογισμό του 2023. Το 95% των εισόδων του κρατικού προϋπολογισμού είναι φόροι άμεση και έμεση, οι οποίοι επιβαρύνουν και καλείται να πληρώσει ποιος, ο ελληνικός λαός, η πλειοψηφία του λαού μας.
οι έχοντες και κατέχοντες λεγόμενοι, αυτό που και λέμε κυρίως στο το κεφάλαιο, ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, μεγάλο ποσό. Επιχειρηματικοί όμιλοι, εφοπλιστές κτλ. Πληρώνουν ένα 5 και αν, τα 100. Και μάλιστα, εδώ είναι ακριβώς η υποκρισία, αν θέλετε, η αντιλαϊκότητα, η ταξική, να το πω έτσι, κατεύθυνση και του προϋπολογισμού σε εργαλείο άσκησης μιας συγκεκριμένης πολιτικής, από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι τώρα, που ευνοούν τμήματα του κεφαλαίου ή, αν θέλετε, το μεγάλο κεφάλαιο, τις μεγάλες επιχειρηματικούς ομίλους, με φοροαπαλλαγές, φοροαπαλλαγές. Δείτε, οι εφοπλιστές, αν και εφόσον επιθυμούν, πληρώνουν. Λέω ένα παράδειγμα. Οι αγρότες την ίδια ώρα που διεκδικούν να επανέλθει το παλιότερο καθεστώς που καταργήθηκε, λέω μνημονίο, τρίτο μνημονίο να θυμίσω, και να ξέρουμε καλά ποιοι το ψήφισαν. Λοιπόν, το αφορολόγητο πετρέλαιο, το οποίο δεν μπορούν να γεμίσουν ένα ντεπόζιτο για να μπουν να καλλιεργήσουν τώρα και έχουν τεράστια προβλήματα, και όχι μόνο για αυτό το λόγο, για πολλούς άλλους λόγους, την ίδια ώρα οι εφοπλιστές πληρώνουν με νόμους του 50, με καμιά πενταριά νόμους από τη δεκαετία του 50, μια σειρά από φοροαπαλλαγές ανάμεσα σε αυτές και αυτό. Του πετρελαίου. Yeah. Άρα λοιπόν, εδώ μιλάμε για μια βαθύτερα ταξική πολιτική με αντιλαϊκά φυσικά μέτρα. Μην ξεχνάμε ότι τα μνημόνια είναι εδώ, δεν εξαφανίστηκαν τα μνημόνια και η εφαρμοστική νόμη των μνημονίων. Ιρίως στον παρόδο έχουμε και μερικές ώρες από τα μνημόνια ακόμα. Από 1924 ξεκινάει πάλι η δημοσιονομική προσαρμογή. Βεβαίως, ναι, μα αυτό που είπα, σας είπα πριν. Άρα λοιπόν, θα συνεχίσει η αφέμαξη του λαού μας, τα βάρβαρα αυτά μέτρα να υλοποιούνται, θα προσθεθούν νέα. Και απέναντι σε αυτή την κατάσταση, εμείς λέμε ότι ο λαός μας θα πρέπει να πάρει μέτρα. Δηλαδή, την επομένη των εκλογών, εμείς βάζαμε το ζήτημα και το βάζουμε και τώρα, με αφορμή και τη συζήτηση που κάνουμε, ότι το επόμενο διάστημα πρέπει να οργανωθεί ακόμα σε πιο μαζική μορφή και αμφισβήτηση της κυρίαρχης αυτής της πολιτικής. Βάλτε μία ερώτηση. Και λίγο, αν θέλετε, δώστε μου ένα-δύο λεπτά, επειδή όλοι τοποθετήθηκαν στη βάση του ναζιστικού μορφώματος που εισήρθε στη Βουλή. Δεν ήρθε τυχαία, κύριε Μελουνάκη. Λοιπόν. Θυμάστε καλά τα γεγονότα, θα λέτε τις εξελίξεις. Στα μισά περίπου της προεκλογικής, δεύτερης δηλαδή προεκλογικής περίοδου, ξαφνικά εμφανίστηκε με κάποια ποσοστά, άρχισε να διαφημίζεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τι λέμε, ότι δεν είναι τυχαίο αυτό, ότι όντως εδώ υπάρχει και αποδεικνύεται ακόμα μία φορά ότι υπάρχει το βαθύ κράτος, το οποίο αυτού του τύπου τα ναζιστικά μορφώματα όπως και η Χρυσή Αυγή, είναι δημιουργήματα του ίδιου του συστήματος, που κατά περιόδους βεβαίως τα αξιοποιεί κατά το δοκούν για τη δική του στήριξη, αν θέλετε, ή αν θέλετε και ως αιχμή του δόρατος. Να θυμίσουμε, ένα μέρος των εκλεγμένων βουλευτών ήταν Χρυσή Αυγή. Όχι, ήταν με τους Έλληνες υποψήφιοι. Εντάξει, τώρα οι Έλληνες ποιος ήταν. Η Χρυσή Αυγή τώρα είναι τσακωμένη λοιπόν, με, την, ήτανε, με τους λέω, Έλληνες. Εντάξει, τώρα, ανήκανε. Λοιπόν, όπως και να έχει όμως, δείτε, επειδή ακούστηκε και η περίφημη τροπολογία. Τι έλεγε το ΚΚΕ τότε, ότι με αυτή την τροπολογία δεν μπορεί να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Γιατί ακριβώς υπήρχαν με και όλα τροπολογία αυτά. Να μην πω σε πιο μεγάλες λεπτομέρειες. Λοιπόν, διότι δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό έτσι όπως το βάζει και κυρίως τι αναδεικνύαμε. Πρώτον, η κολυσιεργία στην εκδίκαση της υπόθεσης, στην κλιματική αρχή εργάσεως σε πρωτοβάθμιο. Που έπρεπε να έχει τελειώσει. Που πέρασαν πόσα χρόνια ψάχνοντας σε αίθουσες και να μην τα επαναλαμβάνουμε αυτά. Και πολύ δε περισσότερο η κολυσιεργία και καθυστερήσεις για να τελεσυνδικήσει στο δευτεροβάθμιο επίπεδο. Αυτό είναι ένα θέμα. Και βέβαια αν είχε γίνει αυτό, κύριε Μιλουνάκη, δεν θα χρειαζόταν ούτε την τροπολογία ούτε να συζητάμε πολιτικά διάφορα. Πολιτικά και με μέτρα κυβερνητικά και για να μπορεί ο κόσμος να φάει ή δεν έχει να φάει ο κόσμος. Ναι, όταν από εκεί και πέρα φας, λοιπόν. Πας αλλού. Μπορεί να συζητάμε εμείς αυτό που λέτε, αυτά που συζητούμε τώρα, να ακούγονται και στα πάνελ και στο δημόσιο διάλογο. Όμως αυτή τη στιγμή έχουμε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, η οποία θα καλείται να εφαρμόσει και μάλιστα μας προετοιμάζουν για τα πρώτα δύο νομοσχέδια. Ωραία. Λοιπόν, το τι θα έρθει. Εμείς έχουμε ενημερώσει και έχουμε ειδοποιήσει το λαό και βέβαια στο επόμενο διάστημα θα πρωτοστατήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Οργάνωση της πάλης των διεκδικήσεων, ανάδειξη των οξυμένων προβλημάτων. Δείτε, 81 ετών. Τον ξαναβγάλαν τον άνθρωπο στη Χαλκιδική έξω. Ναι. Είχαμε παρέμβει τότε και ως κόμμα και οι φορείς, η γειτονιά, κτλ. Δεν υπάρχει. Τον ξαναβγάζουν στο πεζοδρόμιο, τον πετάνε έξω. Οι πληστηριασμοί, τι θα γίνει με όλα αυτά. Λοιπόν. Το ζήτημα, πάμε στον κύριο Στρατούλη. Το ζήτημα που έδειξε ο κύριος Λαμπρούλης για την, για τη δίθεν κολυσιεργία για τη δίκη. Ωραία. Δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο. Θα το πείτε μετά. Γιατί πάμε στον κύριο Στρατούλη. Τι υπήρχε. Γιατί ψάχνετε αίθουσες τότε ως κυβέρνηση. Αυτό που λέτε, κύριε Λαμπρούλη, είναι προσβολή στην οικογένεια του Παύλου Φίσα, που η ίδια οικογένεια έχει βγει. Είναι προσβολή στην οικογένεια. Όπως και οι δικηγόροι της υπόθεσης. Εγώ δεν μιλήσατε για την οικογένεια. Εγώ σας είπα για μια
συγκεκριμένη δίκη. Όσες φορές και αν με διακόψετε, αυτό που είναι να πω, εγώ θα το πω. Ψάχνατε να βρείτε αίθουσες. Αυτό που λέτε το έχει διαψεύσει. Το έχει διαψεύσει και η οικογένεια και η δικηγόρη της οικογένειας. Μπορεί ο καθένας να το αναζητήσει, να το αναζητήσει στο διαδίκτυο και να δει τις διαψεύσεις και της οικογένειας να βγάλετε τις ευθύνες που είχατε ως κυβέρνηση. Και των δικηγόρων. Πραγματικά είναι ντροπή. Το επόμενο σας βήμα είναι να πείτε. Το επόμενο σας βήμα είναι να πείτε ότι κάναμε και πλάτες. Αν θέλετε την άποψή μας, λέτε ντροπή σε εσάς. Εγώ θέλω να είμαι έτοιμος. Κάνετε πλάτες στους Χρυσαυγίτες. Με την κυρία Κωνσταντοπούλου, τότε ως πρόεδρο της Βουλής. Αυτά μην τα ξεχνάμε. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Ωραία, το είπατε λοιπόν. Δεν το υπέθεσα. Πάντως ο κύριος Λαμπρούς δεν μίλησε ούτε για την κυρία Μάγδα Φίσα, ούτε για κανέναν. Είπε ότι καθυστέρησε η πρωτοβουλία. Μα όλοι το λένε αυτό. Όλοι το λένε αυτό. Δεν το λέμε εμείς. Ωραία, δεν το ξέρουν οι κατεξοχήν ενδιαφερόμενοι που είναι η οικογένεια και οι δικηγόροι. Μα οι κατεξοχήν ενδιαφερόμενοι προσπαθούσαν με τους τρόπους που είχαν και στα χέρια τους να πιέσουν την τότε κυβέρνηση να βρεθούν αίθουσες για να μπορεί να εκδικάσουν. Μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο θα δει ότι αυτό που λέτε έχει διαψευστεί και από την οικογένεια και από τους δικηγόρους. Μην προσπαθείτε τώρα να, μέσω της οικογένειας Φίσα να διακυλογίσετε τις δικές σας ευθύνες. Έχετε τεράστιες ευθύνες ως κυβέρνηση. Τελεία και παύλα. Αυτό το λένε όλοι. Κύριε Λαμπρούλη, αυτοδιοικητικές εκλογές. Ο στόχος σας εκεί είναι τώρα πλέον ο επόμενος. Ούτως ή άλλως οι επόμενες εκλογές είναι η αυτοδιοικητική πρώτο ή δευτέρω βαθμό. Δήμοι, περιφέρειες, σε ό,τι μας αφορά μέχρι τώρα τουλάχιστον και αξιοποιώντας και την προεκλογική περίοδο ή τις δύο προεκλογικές περιόδους ανακοινώνονταν σε μια σειρά από δήμους στη βάση των πολιτικών ομιλιών, παρεμβάσεων που γινόταν οι υποψήφοι που θα στηρίξει το ΚΚΕ μέσα από τα ψηφοδέλτια για δήμους. Και περιφέρειες. Και περιφέρειες. Κανένα στην μέσα περιφέρεια από τίποτα. Μέσα από την λαϊκή, λαϊκή συστήμωση, από εκεί και πέρα προχωράμε. Το επόμενο διάστημα θα εντείνουμε την προσπάθεια για την δημιουργία των ψηφοδελτίων. Και πάει λέγοντας. Απέναντι βέβαια σε μία, αν θέλετε, μεθόδευση στα ζητήματα των υποψηφιωτήτων ή της κατάρρευσης των συνδυασμών, που είναι σε βάρος αρκετών συνδυασμών. Δηλαδή, οι ποσοστώσεις, κοινότητες και πάει λέγοντας.